Μας λένε κάποιοι ότι το ερώτημα σήμερα είναι μεσοπρόθεσμο ή χρεοκοπία. Αυτό μας είχαν πει και πέρσι το Μάιο. Μνημόνιο ή χρεοκοπία. Όπως αποδείχθηκε, το μνημόνιο μας έφερε πιο κοντά στη χρεοκοπία. Και το μεσοπρόθεσμο δεν θα την είχε αποτρέψει. Θα μας βυθίσει ακόμα περισσότερο στην παράλυση που φέρνει τη χρεοκοπία ακόμα πιο κοντά. Κάποιοι μας απείλησαν τελευταία και με διλήμματα του τύπου μεσοπρόθεσμο ή τάγκς. Κάποιοι άλλοι πριν ένα μήνα είχαν απειλήσει μεσοπρόθεσμο ή δραχμή, σας θυμίζω. Πρόκειται για προπαγανδιστική εκστρατεία φόβου, η οποία δεν πείθει κανέναν. Απλώς δημιουργεί πανικό στην αγορά και αποσταθεροποιεί την οικονομία. Κάθε φορά που ακούγονται τέτοιες ανοησίες, το μόνο δυστυχώς που γίνεται είναι να υπάρχει φυγή κεφαλαίων από τις τράπεζες και είναι τεράστια η ευθύνη της κυβέρνησης. Όμως ο ελληνικός λαός δεν εκβιάζεται πλέον. Απλώς και μόνον η αγορά κακοποιείται. Ας το καταλάβουν και ας σταματήσουν αυτά τα πυροτεχνία.